ατυχήματος και είδα τα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου, δηλαδή τις αποξέσεις και την πορεία του οχήματος. Λόγω της εμπειρίας μου, χωρίς να έχω κάνει υπολογισμούς, είπα ότι η ταχύτητα δεν ήταν μεγάλη. Mm-hmm. Πράγματι, μετά από έλεγχο τον οποίο έκανα, δηλαδή αποτύπωση του σημείου, βρήκα τα βασικά χαρακτηριστικά της τροφής, δηλαδή ακτίνες καμπυλότητος και όλα τα υπόλοιπα, και βρήκα με βάση τεχνικούς υπολογισμούς ότι για να εκτραπεί ένα αυτοκίνητο στη συγκεκριμένη στροφή χρειάζεται μια ταχύτητα η οποία να είναι μεγαλύτερη των 80 χιλιόμετρων. Όμως, απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτροπή είναι η αποτύπωση στο οδόστρωμα ιχνών πλαγιολίσθησης. Όταν ένα αυτοκίνητο υπερβαίνει την κρίσιμη ταχύτητα καμπυλότητος, αφήνει στο οδόστρωμα ίχνη πλαγιολίσθησης. Δηλαδή τα λάστιχα αποτυπώνουν κάτω στην άσφαλτο σημάδια από τα οποία φαίνεται ότι το αυτοκίνητο έχει εκτραπεί. Στο συγκεκριμένο σημείο, όπως καταγράφηκε η τροχέα, δεν υπάρχουν ίχνη πλαγιολίσθησης. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, η ταχύτητα ήταν μικρότερη της ταχύτητας εκτροπής και επειδή η ταχύτητα εκτροπής είναι γύρω στα 80-82 χιλιόμετρα, άρα λοιπόν το αυτοκίνητο είχε maximum ταχύτητα για μένα 80 χιλιόμετρα. Κύριε Δέδε, είπατε πριν ότι... Εκτός αυτού, εάν το... Συνεχίστε, θα σας ρωτήσω μετά. Εκτός αυτού, εάν το συγκεκριμένο όχημα είχε ταχύτητα 120 χιλιόμετρα, είναι δεδομένο ότι με τον τρόπο με τον οποίο χτύπησε πάνω στην κατασκευή αυτή του τσιμεντένιου στιθέου, το οποίο ήταν βέβαια κατάλληλο και μικρού ύψους, θα είχε εκτιναχθεί στον αέρα και θα είχε πέσει κάτω στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Αυτό. Εκ του αποτελέσματος λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα ότι το αυτοκίνητο δεν είχε μεγάλη ταχύτητα η οποία να υπερεύαινε, όταν λέμε μεγάλη εννοούμε να υπερεύαινε την κρίσιμη ταχύτητα της συγκεκριμένης στροφής. Είπατε πριν ότι πέρα από την τεχνική μελέτη στείλατε και μία άλλη έκθεση αν κατάλαβα σωστά που διαφοροποιείστε σε 1, 2, 3, 4 σημεία, θα μας πείτε εσείς, από την έκθεση της τροχέας. Μπορείτε επιγραμματικά να μας πείτε ποια είναι αυτά τα σημεία που έχετε κάνει διαφορετική γνωμάτευση εσείς από τους πραγματογνώμονες της τροχέας. Οι ενστάσεις μου πάνω στην έκθεση την οποία έκαναν οι πραγματογνώμονες της τροχέας είναι τρεις. Η πρώτη ένσταση είναι όσον αφορά την ταχύτητα και σας εξήγησα για ποιο λόγο η ταχύτητα είναι αυτή που σας είπα. Η δεύτερη ένσταση αφορά το ότι τα τυχεία και τα συγκεκριμένα κυκλειδώματα ήταν εκτός προδιαγραφών, τα οποία και ανέφερα στην έκθεσή μου. Και το τρίτο είναι ότι από τον έλεγχο που έκανα σε συνεργασία με τα ευρήματα του κυρίου Ραπτογιάννη που είναι ειδικός αναλυτής ιχνών και εργαλείων εκτίμησή μου είναι επιστημονικά ότι η πίσω επιβάτιδα δεν έκανε χρήση ζώνης ασφαλείας. Αυτές ήταν οι ενστάσεις μου τις οποίες έχω καταγράψει και έχω αναλύσει εμπεριστατωμένα και έχω δώσει στον δικηγόρο της οικογένειας. Mm-hmm. Νομίζω ότι κανένας δεν φόραγε τελικά ζώνη ασφαλείας, έτσι δεν είναι. Κανένας δεν φορούσε λογικά. Νομίζω ότι η ίδια η Νίνα Αρναούτη ισχυρίζεται ότι φόραγε. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ναι. Υπήρχε κάποιος έχω την αίσθηση που είχε... ότι... Ναι, νομίζω ότι αυτό φαίνεται όμως. Η χρήση φαίνεται. Υπάρχουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν φόραγε ζώνη ασφαλείας κανένας από τους επιβαίνοντες. Σε σχέση με το πώς βρέθηκαν, δηλαδή μέσα στο αυτοκίνητο, φαίνεται ότι ήταν όλοι, ότι δεν ήταν δεμένοι, δηλαδή από αυτά που δεν τους ξέρουμε εμείς, αλλά έτσι όπως έχει μεταφερθεί η εικόνα, άνω κάτω θα πρέπει να γίνανε δηλαδή την ώρα του τροχαίου. Άρα οι άντρες της τροχέας... Το γράφουμε από κάτω. Είπατε εξ αρχής
Ότι βρέθηκαν όλοι στην οροφή. Στην οροφή, ναι. Άρα οι άντρες της τροχέας, οι πραγματογνώμες της τροχέας ισχυρίζονται ότι το αυτοκίνητο έτρεχε με άλλη ταχύτητα από αυτή που δίνετε εσείς. Για τα τυχεία έχει να κάνει με το δημόσιο, αν αντιλαμβάνομαι, και ότι μην Αρναούτη φορούσε ζώνη ασφαλείας. Που αυτό όμως δεν φαίνεται και από την έκθεση των ανδρών της πυροσβεστικής που κλήθηκαν να την απεγκλωβίσουν. Τώρα ερωτήσεις κάνω, όπως έρχεται στο μυαλό μου. Φαντάζομαι ότι η διαφορά... Σκεφτόμουν το εξής, ότι οι προστινές ζώνες είναι πάντα ζώνες ασφάλειας που τις τραβάς, τις βγάζεις και επιστρέφουν πάλι στη θέση τους. Εκεί ξέραμε ότι τις είχαν ήδη βάλει και κάθισαν από πάνω. Όποιος κάθεται πίσω, οι ζώνες είναι ελεύθερες συνήθως. Και όταν κάνει ένα βόμβο, πολλές φορές όποιος δεν φοράει, το βάζει από πίσω. Δεν είναι ελεύθερες, δεν είναι ελεύθερες. Ναι, είναι περιορισμένες και πίσω. Έχεις δίκιο, Νεφέλη μου. Είναι περιορισμένες και πίσω στα. Τέλος πάντων. Βάζει τόση εικόνα έτσι όπως είναι. Μπορεί να κάνουμε λάθος, δεν ήμασταν εκεί. Περισσότερα ο κύριος Δέδες μόνο μπορεί να γνωρίζει και όσοι βεβαίως είδαν το αυτοκίνητο. Απλά, κύριε